ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό. Τι ήταν αυτό, πήγαν να τον κλέψουν, τι ακριβώς? Πήγαν να τον κλέψουν. Η γυναίκα του το αντιλήφθηκε, ξεσηκώθηκαν. Από ό,τι έμαθα δηλαδή, δεν ξέρω. Προσπάθησαν να τους αποτρέψει να φύγουν με φωνές και τα λοιπά. Αυτοί προσπάθησαν να συνεχίσουν, να το παραβιάσουν. Και εκεί έμαθα ότι ο Γιώργος έβγαλε την καραμπίνα και πυροβόλησε. Από ό,τι έμαθα, σκότωσε τον δράστη της ληστείας. Στα κρατητήρια της ασφάλειας Δράμας οδηγήθηκε ένας ηλικιωμένος αργυροχρυσοχώος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρό έναν 30χρονο, τη στιγμή που προσπαθούσε να διαρρήξει το κατάστημά του, το οποίο βρίσκεται κάτω από το σπίτι του. Η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Αγίου Αθανασίου της Δράμας στις 4.30 τα ξημερώματα, όταν ο 79χρονος επιχειρηματίας αντιλήφθηκε θορύβους από το κατάστημά του. Βγαίνοντας έξω, είδε το διαρρήκτη που επιχειρούσε να παραβιάσει την πόρτα και τότε άρπαξε την κυνηγητική του καραμπίνα και τον πυροβόλησε. Ο 29χρονος επίδοξος διαρρήκτης σωριάστηκε νεκρός στο έδαφος και οι περίοικοί του άκουσαν τον κρότο του πυροβολισμού και βγήκαν από τα σπίτια τους. Είδαν τον ηλικιωμένο να κρατάει ακόμα τόπλο. Είχα βγει έξω, γύρισα 4 η ώρα. Κατά τις 4 και 4 με 4 και μισή άκουσα ένα δυνατό πυροβολισμό. Βγήκα τρομοκρατημένος έξω, δεν πήγα εκεί ακριβώς να δω τι έγινε. Αυτοί πήγανε να μπουνε, έσπασαν το τζάμι, πήγαν να ανοίξουν το στόρι για να μπουνε μέσα. Ο ένας που βαρούσε τσίγες, εκείνο να χτύπησε. Ήταν ακόμα ένα άτομο μαζί του. Εκείνος μόλις τον πυροβόλησε, σηκώθηκε, έφυγε. Πήρε κάτι μέσα από την τσέπα του και σηκώθηκε και έφυγε. Είχε ξαναγίνει περιστατικό αντίστοιχο? Είχε ξαναγίνει πριν 20 χρόνια. Ένα περιστατικό αντίστοιχο. Εσείς τι άνθρωπος είναι η οικογένειά του γενικότερα? Γενικά η οικογένειά του είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχει δώσει καμιά φορά δικαιώματα η οικογένειά του. Γενικά είναι πάρα πολύ καλός, ήσυχος άνθρωπος. Κάνει τη δουλειά του όπως όλοι οι άνθρωποι. Έχει το μαγαζάκι του. Δεν έχει δώσει καμιά φορά δικαιώματα. Γύρω σε 20 χρόνια. Πρέπει να έχει, που είχε ξαναγίνει και είχε σκοτωθεί ακόμη ένας πάλι τότε. Είχαν ανταλλαγή πυρά τότε και σκοτώθηκε πάλι ένας ληστής. Σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του 29χρονου που προσπάθησε να ληστέψει το χρυσοχοείο, πληροφορίες θα δοθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η αστυνομία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έδωσε στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη, δεδομένου ότι δεν βρέθηκε πάνω του ταυτότητα, δεν βρέθηκαν στοιχεία, δεν βρέθηκαν νομιμοποιητικά έγγραφα, με αποτέλεσμα να έχουν προσφύγει στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ταυτοποιηθεί, αν θέλετε, από το DNA ή από άλλες εξετάσεις η ταυτότητα του δράστη. Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν και συνέλαβαν τον 79χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίζουν δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία, με την οποία θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα πλημελιωδικών δράμας. Το έμαθα σήμερα το πρωί. Μου τηλεφώνησαν και μου είπαν για το περιστατικό. Μάθατε τις συνθήκες? Τις συνθήκες δεν τις έχω μάθει, ακριβείς συνθήκες, αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έχει πέσει θύμα ληστείας πολλαπλές φορές. Είχε υπάρξει ένα περιστατικό το 1996. Όπου ο συγκεκριμένος άνθρωπος, προσπαθώντας να προασπίσει την οικογένειά του, τη ζωή του και την περιουσία του, αναγκάστηκε να έλθει σε κατάσταση και πάλι άμυνας. Είχαμε και τότε ένα περιστατικό ανθρωποκτονίας πάλι σε άμυνα. Δυστυχώς από τότε μέχρι σήμερα τα συγκεκριμένα περιστατικά στην ίδια οικογένεια έχουν επαναληφθεί πάρα πολλές φορές και ο συγκεκριμένος άνθρωπος και πάλι ήρθε στην ίδια δυσχερή θέση. Έχουμε κάνει πέρυσι, πριν από 1,5 χρόνο, κάναμε ομόφωνο ψήφισμα το Δημοτικό μας Συμβούλιο, με το οποίο ζητούσαμε την καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής μας, διότι σε όλο μας το Δήμο υπάρχει μόνο ένα αστυνομικό τμήμα, το οποίο ως αρμοδιότητα έχει την φύλαξη και του Δήμου Παρανεστίου. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα αστυνομικό τμήμα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει όλη τη δική μας την περιοχή. Τα περιστατικά όπου διαρρήξεων, όπου άνθρωποι, κλέφτες μπαίνουν μέσα σε σπίτια ανθρώπων βραδινές ώρες ενώ κοιμούνται είναι πάρα πολλά. Μάλιστα, πριν από 3-4 εβδομάδες, η πρόεδρος του χωριού, του Αγίου Αθανασίου, είχε πέσει και η ίδια θύμα κλοπής. Αυτό το οποίο ζητούμε είναι την καλύτερη φύλαξη της δικής μας περιοχής και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πανηγύρι το οποίο γίνεται με τους αστυνομικούς να είναι φρουρά σε βουλευτές και σε πρόσωπα τα οποία μπορούν, επιχειρηματίες που μπορούν αυτοτελώς να πάρουν
σωματοφύλακες, αν θέλετε. Ναι. Και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Φύλαγε την περιουσία του. Τώρα, αν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, αυτό φυσικά δεν επιτρέπεται. Καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Κοίταζε τη δουλειά του. Προσπαθούσε να εξυπηρετήσει όσο μπορεί με το μαγαζί του, εδώ την περιοχή. Είχε καλά στοιχεία. Πολύ καλός άνθρωπος τώρα. Συχνές τέτοια περιστατικά πολλές φορές προσπάθησαν να... Σαν οικογένεια πλήγηκαν αρκετές φορές, γιατί είχε και η κόρη του μαγαζί στις Κρινίδες, όπου και εκεί ληστεύτηκαν, μεγάλη περιουσία, δεν άφησαν τίποτα μέσα. Η κόρη του έφυγε στην Ολλανδία, από ό,τι ξέρω, η κοπέλα, να βγάλει το ψωμί της για τα παιδιά της. Και οπότε καταλαβαίνετε, ήταν σε μια τεταμένη κατάσταση, ακούγοντας κάθε φορά για ληστεία. Οπότε ίσως αυτό να άπλησε πάλι το χέρι του και να τον έφερε σε αυτή την κατάσταση.